Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το Επιλογές. Κυριακή σήμερα και τα καταστήματα ήταν ανοιχτά στην αγορά, με την κίνηση όμως να είναι περιορισμένη. Μιλώντας στο Επιλογές, η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, Κυριακή Μιλίνκα, τόνισε πως η κίνηση είναι μειωμένη, αλλά οι υποχρεώσεις των μαγαζιών συνεχίζουν να είναι πολλές. Αν και τα εμπορικά καταστήματα ήταν ανοιχτά την Κυριακή και οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου με τιμές πολύ ελκυστικές για τους καταναλωτές, παρόλα αυτά δεν υπάρχει ιδιαίτερη αγοραστική κίνηση. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, κυρία Κυριακή Μιλίνκα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση, η κατανάλωση είναι μειωμένη, οι υποχρεώσεις όμως συνεχίζουν να είναι πάρα πολλές. Δόσεις, ρυθμίσεις, επιστρεπτέα προκαταβολή είναι κάποιες από τις υπάρχουσες υποχρεώσεις που όταν δεν έχει κατανάλωση δεν μπορούν να πληρωθούν, τόνισε. Παράλληλα, η κυρία Μιλίνκα έκανε κάλεσμα στον κόσμο να προτιμήσει τα σεραϊκά είδη και προϊόντα που είναι σε πολύ χαμηλές τιμές, όπου οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως 28 Φεβρουαρίου. Ίσως έχει αργότερα. Αυτή τη στιγμή όμως από το πρωί δηλαδή δεν έχει αρκετή κίνηση. Γι' αυτό και το ωράριο είναι προτινόμενο. Είπαμε ότι φυσικά είναι και λίγες οι ώρες, από τις 11 έως τις 3, είμαστε ανοιχτά. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στα καταστήματά μας. Φυσικά πάντα έρχονται και μας βοηθούν, κάνουν τα ψώνια τους από τη σειραϊκή αγορά. Τους καλούμε λοιπόν και σήμερα Κυριακή, είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 3, να περάσουν, να δουν τις τιμές μας και να κάνουν τα ψώνια τους σε χαμηλότερες τιμές. Είμαστε μέχρι τις 3 η ώρα. Καλές τιμές, οι εκπτώσεις πού κυμαίνονται? Καθένας ανάλογα με τις ανάγκες που έχει και το εμπόρευμα, την περίσσια εμπορεύματος που έχει, κάνει και τις εκπτώσεις του. Δεν υπάρχει περιορισμός δηλαδή, ούτε απλά πρέπει να γράφει έξω αν είναι πάνω από το 60% των εμπορευμάτων το οποίο βγαίνουν σε έκπτωση, πρέπει να υπάρχει και στις βιτρίνες το ποσοστό έκπτωσης. Αλλιώς είναι κάτω από το 60%, από τόσο τόσο μόνο να αναγράφεται η τιμή. Όταν είναι πάνω από 60% του εμπορεύματος, πρέπει να αναγράφεται και το ποσοστό έκπτωσης. Μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως 28 Φεβρουαρίου. Έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας, λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι και θα έρχονται κάποια καινούργια εμπορεύματα. Είναι μεγάλη η διάρκεια, αλλάζει πάλι και η σεζόν. Θα πρέπει εμείς να προμηθευτούμε για να έχουμε προϊόντα στα καταστήματά μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο δύσκολα αυτή η εποχή που αλλάζει. Αλλάζοντας θα πρέπει να ανανεωθούν και τα εμπορεύματα. Οπότε ο έμπορος είναι λίγο περισσότερο ζορισμένος αυτή την εποχή. Δεν εισπράττουμε πολύ λίγα. Και η κατανάλωση δηλαδή είναι πεσμένη και οι υποχρεώσεις πάρα πολλές. Πάρα πολλές αυξάνονται, έχουμε τις δόσεις μας, έχουμε τις ρυθμίσεις μας, οπότε δεν είναι μόνο ο τζίρος που γίνεται, είναι και οι υποχρεώσεις ήδη υπάρχουσες από πιο παλιά. Είναι επιστρεπτέα, είναι το... Πολλά προβλήματα δηλαδή αντιμετωπίζετε. Όταν έχει δουλειά και κατανάλωση βγαίνουν τα πάντα. Δηλαδή θα βγει και ο μισθός των υπαλλήλων, θα βγει και με τον τζίρο δηλαδή και τα ενίκια μας και όλα. Όταν όμως πέφτει ο τζίρος καταλαβαίνετε ότι προστίθενται συν κάθε μήνα και οπότε αυξάνονται οι υποχρεώσεις. Ελπίζω και εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους φέτος που άλλαξε και η χρονιά ότι να είναι καλύτερη από την περσινή και να υπάρχει κίνηση στην αγορά, ο καταναλωτής να προτιμήσει τη σεραϊκή αγορά του τόπου μας δηλαδή, γιατί τα χρήματα κάνουν κύκλο και ξαναέρχονται σε εμάς τους ίδιους. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους εκφράζουν τη δική τους άποψη για τις εκπτώσεις. Κυριακή σήμερα, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, έχει εκπτώσεις, πώς σας φαίνεται? Εγώ προς το παρόν πήρα βιβλία. Προτιμήσατε βιβλία και καλές εκπτώσεις? Ακριβώς. Κάτι έχουν και αυτοί. Ωραία είναι, μια χαρά είναι, βγαίνει ο κόσμος, μακάρι να κινηθεί και η αγορά μετά από τόσες δύσκολες, που ζούμε δύσκολες εποχές και ειδικά οι άνθρωποι των καταστημάτων τους σκέφτομαι πάρα πολύ. Γιατί δεν έχουν κάποιο σίγουρο μισθό. Μακάρι να δουλέψουν, να υπάρχει χρήμα. Το χρήμα πρέπει να κινείται. Στα υπόλοιπα ήδη είδατε έτσι? Δεν πρόλαβα να δω ακόμη. Κάτι θα δω. Θα προχωρήσω τώρα που θέλω κάποια μπλούζα να δω κάπου εδώ κοντά, αν είναι ανοιχτά η κυρία, αλλιώς αύριο.
Οι εποχικές ιώσεις και η γρίπη βρίσκονται σε έξαρση αυτή την εποχή και κυρίως στα παιδιά. Σύμφωνα με τον ομίατρο σώρων Αναστάσιο Αναστασιάδη, η αντιμετώπιση των ιώσεων χρειάζεται υπομονή, άφθονα υγρά, αντιπυρητικά και συνεργασία με τον γιατρό. Συνεχίζεται η έξαρση των ιώσεων στα παιδιά, καθώς όπως ανέφερε ο κύριος Αναστασιάδης, οφείλεται στην έλλειψη εμβολιασμού αλλά και στο ανοσολογικό έλλειμμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά, δηλαδή η απουσία έκθεσης στις ιογενείς λοιμώξεις, είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να νοσούν σαν ενήλικες. Στα παιδιά, όλες αυτές οι λοιμώξεις εννοείται πως υπάρχει έξαρση και από όλες τις ιώσεις, γιατί κοιτάξτε, τα παιδιά. Υπάρχουν δύο λόγοι που έχουμε έξαρση των παιδιών στην παιδική ηλικία. Ο ένας λόγος είναι ότι τα παιδάκια συνήθως από αυτές τις ιώσεις είναι ανεβουλίαστα. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα παιδάκια συνήθως δεν έχουν έρθει σε επαφή με αυτούς τους ιούς όπως έχουμε έρθει εμείς μεγαλύτεροι. Δηλαδή, εμείς μεγαλύτεροι, σταδιακά μέχρι την ηλικία που έχουμε φτάσει, έχουμε νοσήσει αρκετές φορές από γρίπη, από διάφορους ιούς, λιμωδινοπυρήνους, συγκητιακό ιό. Έχουμε νοσήσει επανειλημμένα. Οπότε, έχουμε μια ανοσία στον οργανισμό μέσα και αυτό μας έχει αποτέλεσμα πολλές φορές να νοσούν πιο ήπια. Στην παιδική ηλικία δεν έχουν, δηλαδή τα παιδάκια τώρα κάτω των 3 ετών δεν έχουν έρθει σε επαφή καθόλου με τη γρίπη, φανταστείτε. Άρα είναι επόμενο ότι αν ένα παιδάκι κολλήσει σε ένα παιδικό σταθμό ή σε ένα σχολείο κολλήσει γρίπη, θα είναι επόμενο ότι θα κολλήσουν όλα τα παιδάκια μέσα. Άρα με αυτή την έννοια η παιδική ηλικία υπάρχει πιο έντονη έξαρση των λοιμώξεων, κυρίως των ιογενών και των μικροβιακών. Σύμφωνα με τον κύριο Αναστασιάδη, ένα παιδάκι πρέπει να νοσεί τουλάχιστον 5 με 7 φορές το χρόνο. Ωστόσο, λόγω των μέτρων για την COVID-19 μειώθηκε η νόσηση και τώρα έχουν πιο συχνή νόσηση. Δεν λέμε, ένα παιδάκι κάτω των 6-7 χρονών πρέπει να νοσεί τουλάχιστον 5 με 8 φορές το χρόνο, να μην σας πω και παραπάνω. Τώρα, λόγω της καραντίνας και της εφαρμογής στις μάσκες, έχει αποτέλεσμα τα παιδάκια να νοσούν πολύ περισσότερες φορές, γιατί κάποιες λοιμώξεις που ήταν να τις περάσουν πέρυσι και πρόπερσι δεν τις πειράσανε, δεν νοσήσανε. Άρα, είναι επόμενο να νοσούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα, τα παιδάκια τώρα δεν νοσούν 5 με 8 φορές το χρόνο, νοσούν 10 με 15 φορές το χρόνο. Υπάρχει πιο συχνή νόσηση. Και αυτό έχει αποτέλεσμα να κουράζει και τους γονείς και τα παιδιά πολλές φορές να ταλαιπωρούνται και οι γονείς να ανησυχούν. Όπως τόνισε, για την αντιμετώπιση των ιώσεων χρειάζεται υπομονή, άφθονα υγρά, αντιπυρετικά και συνεργασία με τους γιατρούς. Εκεί χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται να παίρνουν άφθονα υγρά, αντιπυρετικά και πάντα συνεννόηση με τους γιατρούς. Σε περίπτωση που εξελίσσεται η κατάσταση έτσι που να ανησυχεί τους γονείς, πάντα να είναι σε επαφή με τον γιατρό τους. Οπότε να τους δίνει μια κατεύθυνση, ίσως χρειαστεί να εξετάσει το παιδί, να δει, να πάρει κάποια αγωγή για να μην εξελιχθεί η όλη νόση σε βαρύτερη κατάσταση που πολλές φορές μπορεί να μην προλαβαίνουν. Άρα, καλό θα είναι να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και τα μάτια μας, να έχουμε αντίληψη του τι συμβαίνει στην οικογένεια και στα παιδιά μέσα και να έχουμε μια επαφή με τον γιατρό για να κατευθυνθούμε έτσι σωστά μια σωστή αγωγή. Τέλος, δίνω οδηγίες να προσέχουν οι γονείς και τα παιδιά τώρα που άνοιξαν ξανά τα σχολεία. Στα σχολεία, είπαμε, στα παιδιά δύσκολο να αποφευθούν κάποιες λοιμώξεις. Σταδιακά όλα τα παιδιά θα νοσήσουν από κάποιες ιώσεις. Αυτό που θα μπορούν να κάνουν οι γονείς με τα παιδιά είναι όπου μπορούν και να συζητήσουν με τον γιατρό να εμβολιαστούν τα παιδάκια, ας εμβολιαστούν, να έχουν ένα υγιεινό τρόπο ζωής, όπως είπαμε, άφθονα υγρά, ξεκούραση. Τώρα, στα μέτρα στα σχολεία μέσα που θα μπορούν να ληφθούν είναι καλός αερισμός. Η εποχή δεν έχουμε πάρα πολύ κρύο, οπότε μπορούμε να ανοίγουμε κάπου τα παράθυρα, να αερίζεται ο χώρος σταδιακά, να ανανεώνεται ο χώρος. Και το άλλο είναι όταν κάποιο παιδάκι νοσεί, καλό θα είναι οι γονείς να αποφεύγουν να τα στέλνουν στο σχολείο. Οι οδηγίες είναι και από τον ΙΟΔΗ γενικώς ότι παιδάκια τα οποία έχουν πυρετό τουλάχιστον να είναι 1-2 24 ώρα πύρετα για να πάνε στο σχολείο. Αν έχουν COVID, 5 μέρες καραντίνα και αν δεν έχουν συμπτώματα, άλλες 5 μέρες με μάσκα. Και γενικώς, αν έχουν έντονα συμπτώματα, καλό είναι οι γονείς να τα κρατούν στο σπίτι για να μην μεταφέρουν τις ιώσεις σε άλλα παιδάκια και γίνεται μια γρήγορη διανομή του ιού ή των λοιμώξεων και σε άλλα παιδάκια. Αυτές είναι κυρίως οι συμβουλές και από εκεί πέρα θα δουν πώς εξελίσσεται όλη η κατάσταση. Νομίζω δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα για σχολεία. Σίγουρα έχουμε νοσηρότητα, θα νοσούν τα παιδάκια, κάποια θα νοσούν, κάποια θα επανέρχονται στις τάξεις, κάποια θα ξανανοσούν. Θα έχουμε μια κυκλική έτσι, κίνηση των σχολείων. Είμαστε στην καρδιά του χειμώνα, είναι επόμενο, είναι μια δύσκολη χρονιά μετά την άρση των μέτρων, αλλά θέλει υπομονή και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μεγάλο ατομικό ρεκόρ πέτυχε για μία ακόμη φορά η 18χρονη αθλήτρια Ηλιάνα Τριανταφύλου στο άλμα επί κοντό και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει το καλοκαίρι στην Ιερουσαλήμ.
Η 18χρονη αθλήτρια Ηλιάνα Τριανταφύλου ξεπέρασε τα 4,5 μέτρα στο επικοντό, πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ και έβαλε από νωρίς τις βάσεις για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 που θα γίνει το καλοκαίρι στην Ιερουσαλήμ. Η αθλήτρια του Σάβα Κεφαλίδη βελτίωσε 2 φορές το ρεκόρ της, αφού νωρίτερα είχε πετύχει 4,20 μέτρα. Μετά τη δεύτερη επιτυχημένη στα 4,5 μέτρα, επέλεξε να ολοκληρώσει τον αγώνα της. Η Τριανταφύλου το καλοκαίρι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 και φέτος είναι η πρώτη της χρονιάς στην κατηγορία γυναικών K20. Είχε ατομικό ρεκόρ 4,15 μέτρα. Δεύτερη ήταν με 3,80 μέτρα η 17χρονη Εβίνα Παναγιώτου. Στο επικοντό των ανδρών, ο Γιάννης Ρίζος ήταν νικητής με άλμα στα 5,20 μέτρα και ακολούθησαν ο Γιώργος Παπαναστασίου με 5,10 μέτρα και ο Δημήτρης Τσιμπούλης με 4,75 μέτρα. Στο ύψος, ο Γιώργος Φράγκογλου, Οφ Κασέρες, ήταν πρώτος με 2,12 μέτρα και ακολούθησε ο 18χρονος Ανδρέας Μίτα με 2,9 μέτρα και ο 17χρονος Πασχάλης Γενίκης, Οφ Κασέρες, με 2 μέτρα. Μιλώντας στην κάμερα του επιλογές, η 18χρονη κορυφαία αθλήτρια Ηλιάνα Τριανταφύλου τόνισε ότι το μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 4,5 μέτρα που πέτυχε ήταν κάτι που δεν το περίμενε και ότι ο κύριος στόχος της είναι το καλοκαίρι να πάει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί. Συγχαρητήρια για την κορυφαία και πάλι επίδοσή σου. Μίλησέ μας γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο πρώτος αγώνας της σεζόν. Δεν ήμουν ούτε αγχωμένη, μπορώ να πω, γιατί ήταν ανεπίσημος κιόλας ο αγώνας. Πήγα εκεί για να το πάω καλά για το πρώτο αγώνα μου και σοκαρίστηκα, ξαφνιάστηκα, γιατί πήγα εκεί πέρα και έκανα και το μικρό ρεκόρ και κλειστού και άνοιχτου ταυτόχρονα. Πόσο ακριβώς ήταν η επίδοσή σου? 4.30, κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο το έχει η Κατέρνα Στεφανίδη και είναι 4.37. Είμαι Δαβός Άνδρας, συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Σιδηροκάστρου για παραβίαση καταστήματος και αφαίρεση χρηματικού ποσού, το οποίο τελικά αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια του μαγαζιού. Συνελήφθη προχθές 13 Ιανουαρίου 2023 το απόγευμα σε περιοχή των Σερών από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σιδηροκάστρου η Μεδαπός Άνδρας, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, το χρονικό διάστημα από 12 έως 13 Ιανουαρίου παραβίασε κατάστημα σε περιοχή των Σερών και αφαίρεσε χρηματικό ποσό 320 ευρώ, μέρος το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος. Χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ δόθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στο Δήμο της Βυσσαλτίας για την οδοποιία. Ο Δήμαρχος της περιοχής ευχαρίστησε τον Υπουργό και μίλησε για τα έργα που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα. Στους τρεις πυλώνες του σχεδίου που υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, αναφέρθηκε ο κύριος Κώστας Καραμαλής κατά την παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος Θράκη στην Κομωτινή, στο πλαίσιο της περιοδίας του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Στη Θράκη χτυπά δυνατά η καρδιά της πατρίδας μας. Δεν είναι απλά το βορειοανατολικό χερσαίο άκρο της χώρας μας. Η Θράκη αποτελεί ένα πολυσήμαντο σταυροδρόμιο με εξέχοντα στρατηγικό χαρακτήρα, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ο κύριος Καραμαλής εκτίμησε ότι ο γεωστρατηγικός ρόλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν μπορεί να αναδειχθεί αν δεν έχουμε βάλει τις απαιτούμενες βάσεις. Και οι βάσεις αυτές δεν είναι άλλες από τις υποδομές. Παράλληλα, πρόσθεσε, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη μετουσιώνουμε το όραμα σε πράξη. Ο κύριος Καραμαλής αναφέρθηκε στη συνέχεια στους τρεις βασικούς πυλώνες του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πρώτον, τα λιμάνια, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Αποτελούν πραγματικά ένα θαλάσσιο τόξο του Βορρά, το οποίο όμως όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε αξιοποιηθεί. Αυτό πλέον έχει αλλάξει, υπογράμμισε ο κύριος Καραμαλής. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμησε ότι πριν από λίγο καιρό και μετά από επίπονες πολιτικές διαπραγματεύσεις, πετύχαμε να εντάξουμε το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι ξεκλειδώνουμε πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά ταμεία ώστε να αναβαθμίσουμε το ρόλο του λιμανιού. Ταυτόχρονα ανοίγει και ο δρόμος για να εισθρέψουν ιδιωτικά κεφάλαια. Και όλα αυτά πιστοποιούν και δικαιώνουν την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μην προχωρήσει η παραχώρηση του λιμανιού, αλλά να παραμείνει στην κυριότητα του ελληνικού κράτους, το οποίο έχει τη δυνατότητα, αλλά πλέον και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες του λιμανιού σε ενεργειακό, σε εμπορικό και σε γεωπολιτικό επίπεδο και στο μέλλον να αποφασίσει αν πρέπει να παραχωρήσει κάτω υπό άλλες συνθήκες. Ο κύριος Καραμαλής αναφέρθηκε επίσης στην υλοποίηση του φιλόδοξου διακρατικού έργου C2C που θα ενώνει 5 θαλάσσιους και ένα ποτάμιο λιμένα.
Ο δεύτερος πυλώνας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η ανάπτυξη επιτέλους στη χώρα μας ενός σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου. Ο κύριος Καραμαλής επισήμανε ότι τα έργα της επόμενης 15 ετίας θα είναι τα σιδηροδρομικά και υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δημοπρατήσει ήδη το μεγαλύτερο πακέτο σιδηροδρομικών έργων ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τρίτος πυλώνας είναι κάθετοι οδικοί άξονες που βελτιώνουν τη συνδυσιμότητα των λιμανιών όσο και κάθε νομού. Ο κύριος Καραμαλής έκανε λόγο για ένα άλμα ανάπτυξης που ξεπερνά τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Χαρούπι, χαρουπάμελο. Και πετιμέζει. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω. Τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται... της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Γεια σας. Έχω το ραντεβού μου για μαστογραφία σήμερα. Το ραντεβού μου είναι στις 6. Αυτό είναι το ραντεβού μου. Ήρθα για το ραντεβού μου. Στο mastografia.gov.gr κλείστε απλά και γρήγορα το δικό σας ραντεβού για δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία σε δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Και αν χρειαστεί, κάντε επίσης δωρεάν κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα. Πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά. Πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Δωρεάν βιβλία για εφήβους πραγματοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου στη νέα δημόσια βιβλιοθήκη του Γυμνασίου Σκουτάρεως. Μια πρωτοβουλία που, όπως τόνισε, είναι για τα παιδιά που μοχθούν για το αύριο. Στην ίδρυση δημόσιας βιβλιοθήκης προχώρησε το Γυμνάσιο Σκουτάριο στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Μια δράση στην οποία στήριξε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, χαρίζοντας μια σειρά βιβλίων για εφήβους και εκδηλώνοντας παράλληλα τη χαρά του που είχε την ευκαιρία να βρεθεί δίπλα σε παιδιά που μοχθούν για το αύριο. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηβασιλείου, είναι πολύ καλό να συνηθίζουμε να διαβάζουμε βιβλία και να κατανοήσουμε την αξία του βιβλίου. Σήμερα είχα την χαρά να βρεθώ εδώ στο κτίριο του Γυμνασίου του Λυκείου Σκουτάριος, καλεσμένος στους λόγους νέων και δαιμόνων και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πήραν μια εξαιρετική πρωτοβουλία να δημιουργήσουν μια δανειστική βιβλιοθήκη για τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν ζητήσανε μια προσφορά συγκεκριμένων βιβλίων που είναι κατάλληλα προφανώς για εφήβους, ώστε να γεμίσουν τα ράφια τους. Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μου δώσαν την ευκαιρία πρώτα απ' όλα να συναντήσω από κοντά αυτά τα νέα παιδιά, τα παιδιά τα οποία μοχθούν για την επόμενη μέρα στη ζωή τους, και πάνω απ' όλα να συζητήσουμε για τη λογοτεχνία, για τα βιβλία, για την αξία του βιβλίου, αλλά και για το πόσο σύγχρονος τρόπος ζωής με την κινητή τηλεφωνία, με την τεχνολογία, μας έχει απομακρύνει κάπως από το διάστημα των βιβλίων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στους μαθητές εδώ στο Σκούταρι, στους εκπαιδευτικούς τους και στους γονείς και κηδεμόνες τους που μοχθούν για το καλύτερο. Εμείς θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους. Η διευθύντρια του Γυμνασίου Σκουτάριος, κυρία Καρακότσιου Χριστίνα, ευχαρίστησε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείο για την υποστήριξη και τη συμπαράστασή του, χαρίζοντας εξαιρετικούς τίτλους βιβλίων στη βιβλιοθήκη. Η ίδρυση και η οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης είναι μια δράση που τρέχει το Γυμνάσιο Σκουτάριος στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ο κύριος Χατζηβασιλείου μόλις πληροφορήθηκε από μια μητέρα μαθήτριάς μας ότι στο σχολείο τρέχει αυτή η δράση, έσπευσε αμέσως να δηλώσει την υποστήριξη και τη συμπαράστασή του και χάρισε στο σχολείο μας έτσι αρκετούς τίτλους νεανικών εφηβικών βιβλίων. Με την πράξη του αυτή έδειξε τη συμπαράστασή του στο δημόσιο σχολείο και στους νέους εφήβους. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του. Θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Στο γεγονός ότι όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ερών έχουν πλέον απεινιδωτή, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης. Ακόμα ο κ. Σπυρόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στο Πανσεραϊκό και στον Απόλλωνα Παραλιμνίου για την πρόκρισή τους στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Όλα τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ερών διαθέτουν πλέον απεινιδωτές αλλά και το κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό για τη χρήση τους. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, συνοδευόμενος από τον Διευθυντή Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, κ. Αναστάσιο Αναστασιάδη, παρέδωσε απεινιδωτές στο Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ. Λεωνίδα Βαρούδη, και στο Διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών, κ. Δημήτρη Μαυρογιάννη. Η προστασία των εργαζομένων και των πολιτών είναι προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας. Εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με την οποία θωρακίζουμε
το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και επειδή έχουμε μεγάλα κτίρια και απασχολούμε πολύ κόσμο, ήδη πριν από τα Χριστούγεννα φροντίσαμε έτσι ώστε να εφοδιαστούμε με απεινιδωτές. Μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλα τα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Σερών μαζί με εκπαιδευμένο προσωπικό διαθέτουν απεινιδωτές πέραν του κεντρικού κτιρίου, έτσι ώστε και οι εργαζόμενοι μας να συνεχίζουν απρόσκοπτα την εργασία τους, να νιώθουν ασφαλείς, αλλά και φυσικά όλοι οι πολίτες που επισκέπτονται αυτά τα κτίρια, γιατί όπως ξέρετε έχουμε επαφή και συνεργασία με πάρα πολλούς πολίτες. Παράλληλα, ο κ. Σπυρόπουλος απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τον αθλητισμό και τα παιχνίδια κυπέλλου, που συμμετέχουν δύο σεραϊκές ομάδες, ο Απόλλων Παραλιμνίου και ο Πανσεραϊκός, όπου την Τετάρτη ξεκινούν οι αγώνες, συνεχάρει τόσο την διοίκηση και τις ομάδες και δήλωσε ότι θα είναι πάντα δίπλα τους. Φαίνεται όταν μια προσπάθεια γίνεται από καιρό και αναφέρουμε και στον Απόλλωνα Παραλιμνίου αλλά και στον Πανσεραϊκό, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα αγάπης και δουλειάς. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αυτό συμβαίνει σε όλα τα πεδία της ζωής. Πρέπει, θέλει δουλειά, θέλει προετοιμασία, θέλει κόπο, θέλει πόνο. Αυτές οι ομάδες δεν είναι τυχαίες, δουλεύτηκαν από τους ανθρώπους και θέλω να συγχαρώ τις διοικήσεις και των δύο ομάδων, θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές, όλους όσους είναι γύρω από αυτούς, εμάς μας έκαναν περήφανους, εμείς ήμασταν και θα είμαστε δίπλα τους και πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι πρωτοφανές και εύχομαι να έχει και συνέχεια. Δεν θα είναι αντικειμενικές εκτιμήσεις, βέβαια είναι δύσκολο το έργο του Πανσεραϊκού, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε στην τελική ευθεία και φυσικά και του Απόλλωνα Παραλιμνίου. Εκείνο που έχω να πω ότι οι ομάδες μας παίζουν καλό ποδόσφαιρο και έτσι θέλω να συνεχίσουν και από εκεί και πέρα ήδη. Αυτό που έχουν κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι, ακούστηκε ο νομός Σερών και πραγματικά αναγνωρίστηκε η ποιότητα του ποδοσφαίρου από τις δύο αυτές ομάδες και από τον Πανσεραϊκό μας και από τον Απόλλωνα Παραλιμνίου και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε αγαπημένοι ώστε να δούμε και τον Πανσεραϊκό στην Super League. Χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ για έργα οδοποιίας πήρε ο Δήμος της Υφυσαλτίας. Ο Δήμαρχος της περιοχής ευχαρίστησε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή και αναφέρθηκε στα έργα που θα γίνουν. Χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ δόθηκε στο Δήμο Βυσαλτίας από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμαλή για ενδοδημοτική οδοποιία. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Βυσαλτίας κ. Θανάσιο Μασλαρινό, ο οποίος έδωσε τις ευχαριστίες του στον κ. Καραμαλή, αυτή η χρηματοδότηση θα δοθεί στη Δυτική Βυσαλτία, ενώ αν προκύψει και κάποιο άλλο πρόβλημα σε κάποια άλλη τοπική κοινότητα θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε, τόνισε. Όσο αφορά τις ασφαλτοστρώσεις, στο τέλος του έτους θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ασφαλτοστρώσεις σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα και το κυριότερο θα υλοποιηθεί ως το τέλος του έτους η απέτηση όλων των κατοίκων της Νιγρήτας να ξεκινήσει η νησίδα στην Αθανασίου Αργυρού, η οποία θα διαμορφωθεί διαφορετικά όπως και το πεζοδρόμιο, ώστε να υπάρξει αλλαγή στο κέντρο της Νιγρήτας, κατέληξε ο Δήμαρχος Βυσαλτίας κ. Αθανάσιος Μασλαρινός. Πραγματικά, πριν τις γιορτές μετά Χριστούγεννα, μας ήρθε ένα χριστουγεννιάτικο δώρο από τον Υπουργό Υποδομών, τον κ. Καραμαλή, 500.000. Όπως ήταν το αίτημά μας για ενδοδημοτική οδοποιία. Θέλω άλλη μια φορά να τον ευχαριστήσω, είναι πάντα κοντά μας. Ό,τι ζητήσουμε στα αιτήματά μας ανταποκρίνεται αμέσως και έτσι προχωράμε καλύτερα για τους πολίτες μας. Αυτή η χρηματοδότηση θα πέσει κυρίως στη Δυτική, ας πούμε, Βυσαλτία, διότι τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας των καταστροφών που είχαμε από τις πλημμύρες στην Ευκαλπία, τα περισσότερα έπεσαν στην Ανατολική Βυσαλτία. Δεν σημαίνει όμως όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο χωριό, δεν θα το δούμε. Υπάρχουν κάποια χρήματα από τα προηγούμενα χρόνια για ασφαλτοστρώσεις και θέλω να πιστεύω ότι ως το τέλος του έτους θα έχουμε καλύψει από ασφαλτοστρώσεις όλα τα δημοτικά μας διαμερίσματα. Η επόμενη προτεραιότητα που ξεκινάει ως τέλος του έτους και είναι και απέτηση όλων των κατοίκων της Νιγρήτας είναι η νησίδα στην Αθανασίου Αργυρού, η οποία ξεκινάει ως το τέλος του μήνα. Θα υπάρξει μια διαφορετική διαμόρφωση και στην νησίδα και στο πεζοδρόμιο από την κάτω πλευρά και θέλω να πιστεύω ότι το κέντρο της Νιγρήτας θα αλλάξει όψη και θα γίνει πιο βιώσιμο. Μέσα σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης Επιλογές έκοψε τη βασιλόπιτά του, παρουσία της διοίκησης, συνεργατών και πελατών. Το Επιλογές συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια από την ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού και 30 χρόνια από την τηλεόραση. Την καθιερωμένη βασιλόπιτα σε στενό οικογενειακό κύκλο και με λίγους καλούς φίλους έκοψε ο Όμιλος Μέσων Ενημέρωσης Επιλογές το βράδυ του Σαββάτου στο εστιατόριο Άρωμα Αυλής στις Σέρες, όπου φέτος συμπληρώνονται 33 χρόνια από την ίδρυση του ράδιο Επιλογές και 30 χρόνια του Επιλογές τηλεόραση. Ο πρόεδρος του Ομίλου Επιλογές, Θόδωρος Ηλιόγλου, αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, έδωσε τις ευχές του και αναφέρθηκε στην ιστορία της ίδρυσης των σταθμών. Πριν 33 χρόνια αποφάσισαμε να κάνουμε το εγχείρημα
δημιουργία του ραδιοφωνικού, του νέου ραδιοφωνικού καριάλου, με το όνομα Επιλογές. Το όνομα δεν ήταν τυχαίο. Ότι όλοι έχουμε επιλογές στη ζωή και η δική μας επιλογή ήταν να δημιουργήσουμε έναν νέο ραδιοφωνικό σταθμό. Τους είπα ότι λέγεται Γιώργος Κάτσας, λέγεται Γιώργος Παπαϊωάννου και πολλοί άλλοι καλοί φίλοι, Βασάκης τότε κτλ. Μας στήριξαν. Γιώργο, σε ευχαριστώ για την υποστήριξη σου όλα αυτά τα χρόνια. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, το 92 λοιπόν ξεκινήσαμε αυτό το εγχείρημα και ένας πάλι από τους συνιδρυτές, υποστηρικτής βασικά, έβαλε απλά και το όνομά του τότε στη μετοχική σύνθεση του σταθμού, ήταν πάλι ο Γιώργος Κάτσας. Γι' αυτό και πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη φιλία τόσα χρόνια που στηρίξαμε ο ένας τον άλλον, περισσότερο ο Γιώργος δηλαδή στηρίξε εμάς. Και εγώ όσο μπορούσα στήριξα με τις ιδέες μου και με τις προτάσεις μου τον όνειρο Κάτσα. Κατά τη διάρκεια της κοπής της Βασιλόπιτας, εμφανώς συγκινημένος, ο πρόεδρος αλλά και όλοι οι περιστάμενοι έκοψε το πρώτο κομμάτι στη μνήμη του σκηνοθέτη Γιώργου Γκόνη, που τόσο άδικα και πρόωρα έφυγε από τη ζωή. Ένας εξαιρετικός συνεργάτης μου, φίλος μου, που μπορεί να μην είναι μαζί μας, αλλά εδώ τον έχω. Ο Μπαρμπαγιώργος ο Άφηκας. Τόσο άδικα έφυγε από κοντά μας. Το πρώτο κομμάτι λοιπόν θα το βγάλουμε. Θα ήθελα να πει κοντά μου ο γιος του, όχι εδώ, 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 εδώ. Να παραλάβει το κομμάτι του γιος του. Να το παραλάβει από εδώ. Το κρατάς μαζί σου, μα το κρατάς στην καρδιά σου, να τον τιμάς και να θυμάσαι ότι πρέπει να εκπληρώσεις όλα αυτά που είχε στο μυαλό του αυτός για σένα και στην καρδιά του. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Θόδωρο Ελιόγλου για την τιμή που κάνανε για τον πατέρα μου. Αυτό που έχω να πω εκ μέρους μου ήταν ότι ο πατέρας μου ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος μέσα στην πόλη του Σερών. Ο Γιώργος Γκόνης. Ο Γιώργος Γκόνης. Και αυτό θα το θυμάμαι πάντα. Με έμαθε πάρα πολλά πράγματα με την κάμερα, με τις φωτογραφίες, με πολλά διάφορα πράγματα. Με έμαθε να είμαι καλό παιδί, να σέβομαι τους ανθρώπους. Εύχομαι να είναι όλα καλά, να μην έχουμε άλλους θανάτους από κορονοϊό, να φύγει όσο γίνεται πιο ο κορονοϊός, να τελειώσει όλο αυτό το κακό και να πάνε όλα καλά, ο κόσμος να έχει υγεία. Ξεχωριστά κομμάτια κόπηκαν για τις εταιρείες του ομίλου και τους εξωτερικούς συνεργάτες και φίλους. Το πρώτο κομμάτι το βγάζαμε στη μαμά εταιρεία. Θα το δώσουμε και εμείς στον κύριο Γιώργο. Το δεύτερο θα το είναι για τον τηλεοπτικό σταθμό. Αυτό είναι για την ιστοσελίδα μας. Στη συνέχεια ακολούθησε η κοπή της Βασιλόπιτας των συνεργατών. Η κυρία Μωράλη είναι το πρώτο κομμάτι. Το φλουρί έπεσε στη δημοσιογράφο Παρασκευή Κωνσταντινίδου. Μία πολύ ωραία βραδιά, περνάμε το σήμερα, κόψαμε και τη Βασιλόπιτα, κέρδισε μάλιστα και το φλουρί. Εύχομαι σε όλους μία καλή και δημιουργική χρονιά, γεμάτο πολύ καλές ειδήσεις. Παράλληλα, με την παρουσία τους τίμησαν την κοπή της Βασιλόπιτας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, ο αντιπεριφερειάρχης και νομικός σύμβουλος του ομίλου Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η νομική σύμβουλη του ομίλου Γιώργος Παλάζης και Ασημίνα Μαγκόλα, ο ειδικός συνεργάτης του Υπουργού Κώστα Καραμαλή Ιωάννης Χατζόπουλος, επιχειρηματίας Κώστας Γκουντίδης, καθώς και ο Γιώργος Κάντζας και η σύζυγός του Σοφία Κάντζα. Τόσα έργα και τόσο μεγάλη προσφορά στο νομό Σερών, πρώτη φορά είδαμε, είχαμε χρόνια να δούμε, τουλάχιστον πολλά χρόνια.
Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το εκτιμήσουμε ιδιαίτερα ισχυρή. Την προσφορά σας. Καλή χρονιά σε όλη την ομάδα, θα έλεγα την οικογένεια του Επιλογές, ενός καναλιού που δίνει επιλογές στην ενημέρωση, επιλογές στην ψυχαγωγία, επιλογές σε πάρα πολλά πράγματα στο ωραϊκό κοινό. Εύχομαι να συνεχίσουν να υπάρχουν και το 2023 αυτές οι πολλές επιλογές προς όφελος των τηλεθεατών σας και πάνω απ' όλα να έχουμε καλές ειδήσεις. Σίγουρα καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αισιόδοξα νέα και είμαι πεπισμένος ότι το 2023 θα είναι μια χρονιά πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Χρόνια πολλά σε όλη την οικογένεια του Επιλογές, αλλά και στους τηλεθεατές σας, πάνω απ' όλα με υγεία, δύναμη, υπομονή και επιμονή για κάθε πρόκληση. Μια ωραία βραδιά. Εύχομαι στο Επιλογές καλές δουλειές, συνέχεια. Τα 30 χρόνια να γίνουν πολλά περισσότερα, να τα εκατοστήσουν. Όλους εδώ τους συνεργάτες, τους συναδέλφους σας, καλή χρονιά και εύχομαι ο τυχερός να πάρει τα ανάλογα δώρα. Είναι πολύ ωραίο όταν κάποιοι είναι συνεργάτες να μαζεύονται, να συζητούν, να μιλούν, να σχεδιάζουν και φυσικά όταν κάποια επιχείρηση μεγαλώνει και οι συνεργάτες γίνονται περισσότεροι, αυτό είναι καλό και για τον τόπο και για όλους εσάς. Καλή χρονιά σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Θόδωρο Ηλιόγλου και την κυρία Μαριάνθη Κιτσούκη και το κανάλι Επιλογές για την ξεχωριστή βραδιά που είχαμε την τιμή να έρθουμε σήμερα εδώ πέρα στις Σέρες. Όλα ήταν τέλεια. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Σε ζεστή ατμόσφαιρα και με καλό φαγητό συνεχίστηκε η βραδιά και όλοι έδωσαν τις καλύτερες ευχές τους. Κόψαμε τη βασιλόπιτα και τιμήσαμε τη χρονιά, την ωραία, την όμορφη, τη δημιουργική που μας περιμένει και να συγχαρούμε τον κύριο Ηλιόγλου για την πρωτοβουλία αυτή, γιατί η μία αιτία να ανταμώσουμε όλοι και να γνωριστούμε μεταξύ μας είναι αυτή η κοπή της βασιλόπιτας. Υπέροχα όλη η οργάνωση, έχει μεριμνήσει για τα πάντα, όλα πλούσια. Γιατί έγιναν όλα από αγάπη και από καρδιάς. Μας εύχομαι όλους μας καλή χρονιά και το 2023 να δώσει στον καθένα αυτό που περίμενε και δεν το πήρε την προηγούμενη χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Μπορεί για κάποιους το 2023 να μην έχει βγει με τους καλύτερους ιόνους. Παρ' όλα αυτά υγεία και πίστη θα έχουμε και όλα που θα καταφέρουμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Να πούμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και στο κανάλι μας, στο Επιλογές, πάντα η πρώτη επιλογή. Φροντίζω να έχω ξένια στις νύχτες, γιατί δεν θέλω τίποτα να μου χαλάει τη μέρα. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Με έξτρα μήκος και την τεχνολογία Center Plus για μάξι προστασία από διαρροές. Και με κάλυμα με βαμβάκι. Everyday Sensitive with Cotton Maxi Night. Μάξι απορροφητικότητα, μάξι προστασία. Νέα χρονιά, νέο τριήμερο σούπερ προσφορών στα Κάντζας. Πέμπτη έως Σάββατο. Ηλιέλαιο Πλάτινου, 5 λίτρα, μόνο 10,99. Όλα τα παρασκευάσματα από ντόπιο ελληνικό κρέας, 20% πιο φθηνά. Όλα τα λαχανικά, 20% πιο φθηνά. Φέτα Pop Olympus, το κιλό, μόνο 8,83. Μερέντα 1 κιλό, οικονομική συσκευασία, μόνο 4,98. Nescafé Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,86. Αλλά και χαρτοπετσέτες Dream Team Λευκές. Τα τρία τεμάχια μόνο 1,80. Βρείτε όλα τα προϊόντα μας που συμμετέχουν στο καλάθι του νοικοκυριού στο e-Pavla Καταναλωτής, αλλά και εκατοντάδες προϊόντα σε σταθερά χαμηλές τιμές κάθε μέρα στα καταστήματά μας και στο kanzas.gr. Supermarket Kanzas. Φροντίζουμε να μην σας λείπει τίποτα. Προχωράμε βήμα-βήμα, χέρι-χέρι, χωρίς δισταγμό, στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια. Προχωράμε μπροστά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για νέες καλλιέργειες και προϊόντα ζωής. Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις παλιές τακτικές, να φέρουμε το νέο. Βασιζόμενοι στις δυνάμεις μας, στην εμπειρία χρόνων και στην άριστη επιστημονική κατάρτιση των γεωπόνων μας. Για να καρποφορήσουμε το μέλλον μας, για να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Αγροεφόδια Παπαπαναγιώτου. Μια ζωή μαζί. Κεντρικό κατάστημα Εμμανουήλ Ανδρώνικου και Νικολάου Πλαστήρα 9, Σέρες. Υποκαταστήματα 5 χιλιόμετρο Σερώνη Κρήτας. Εθνική Οδός Βαλτερού Ηράκλειας.
Διασταύρωση θολού νέας ζύχνης. Μια καλή πρόταση για να ξεφύγει κάποιος από την καθημερινότητα είναι μια επίσκεψη στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Ένα από τα ομορφότερα σπήλαια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, που μάλιστα αύξησε και την επισκεψιμότητά του κατά 70%. Το μοναδικό σπήλαιο σε όλο τον κόσμο που έχει ρομποτική ξενάγηση είναι το σπήλαιο της Αλιστράτης. Η καινοτομία αυτή έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με ρεπορτάζ σε παγκόσμιους κολοσσούς ενημέρωσης, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση της επισκεψιμότητας στο σπήλαιο κατά 70%, όπως δήλωσε στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές ο διευθυντής του σπηλαίου Νικολάος Καρτάλης. Την περσινή χρονιά με την έλευση του ρομπότ ξεναγού Περσεφόνη αυξήσαμε την επισκεψιμότητα κατά περίπου 70%. Αυτό έχει να κάνει με την καινοτομία στην οποία παρέχει στους επισκέπτες να μπορεί να ξεναγήσει 33 διαφορετικές γλώσσες και μία από αυτές αρχαία ελληνικά. Πάρα πολλά σχολεία, ιδιαίτερα γυμνάσια και λύκεια, εντυπωσιάστηκαν με την ιδέα αυτή, αλλά και οι λιλιπούτοι μαθητές, δηλαδή παιδιά δημοτικού, οι οποίοι θεώρησαν ότι πρώτη φορά βλέπουν ένα ρομπότ και προσπαθούν και να το αγγίξουν. Θεωρούμε ότι η καινοτομία αυτή έχει γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ήδη 400 κανάλια από όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων το ABC, ο Washington Post, η Jamaica News, πολλά κανάλια από την Κίνα, από την Ινδία αναπαρήγαγαν την καινοτόμο αυτή προσπάθεια και θεωρούμε ότι η καινοτόμο αυτή προσπάθεια έχει επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Είμαστε το μόνο σπήλαιο παγκοσμίως που έχει τη ρομποτική ξενάγηση. Το μαγευτικό σπήλαιο της Αλιστράτης είναι το μοναδικό σε ολόκληρη την Ευρώπη στο οποίο ξεναγός είναι το ρομπότ Περσεφόνη. Η Περσεφόνη προσελκύει παγκόσμιο ενδιαφέρον, μπορεί να μιλά 33 γλώσσες και σε αρχαία ελληνικά. Κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και έχει τη δυνατότητα να απαντά σε περισσότερες από 30 προκαθορισμένες ερωτήσεις. Το σπήλαιο της Αλιστράτης θεωρείται ένα από τα ομορφότερα σπήλαια όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και του κόσμου. Ήδη από πέρσι, από τις 13 Ιουλίου του 2021, έγινε και το πιο καινοτόμο σπήλαιο παγκοσμίως, διότι εγκαταστήσαμε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, αφού πήραμε χρηματοδότηση μέσω Ίντερεκ, το μοναδικό στον κόσμο ρομπότ ξεναγό Περσεφόνη, όπου μπορεί και ξεναγεί σε 33 διαφορετικές γλώσσες στους επισκέπτες και μία από αυτές τις γλώσσες είναι και τα αρχαία ελληνικά. Έχει ακόμη την ιδιότητα να κινείται αυτόνομα στο χώρο και να απαντά σε συγκεκριμένες ερωτήσεις των επισκεπτών. Θεωρούμε ότι αυτή η παγκόσμια καινοτομία θα αναδείξει παγκόσμια το σπήλαιο της Αλιστράτης, διότι είναι ένα από τα 5 βήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η Περσεφόνη αποτελεί το ένα από τα 5 βήματα ψηφιακού μετασχηματισμού στο σπήλαιο Αλιστράτης με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ίντερεκ και το διακριτικό τίτλο iCave. Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα 3D απεικόνηση των βιοσπηλαιολογικών χαρακτηριστικών του σπηλαίου και της ψηφιακής απεικόνησης της μυθολογικής ενίκου του σπηλαίου της Περσεφόνης. Καθώς ο σπήλαιος Αλιστράτης περιλαμβάνει την ανάπτυξη VR για την απεικόνηση στους επισκέπτες των διαδρομών του σπηλαίου, στους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης, αλλά και την ψηφιακή απεικόνηση της δημιουργίας του. Το δεύτερο βήμα είναι η εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας, δηλαδή οι επισκέπτες που έρχονται μέσα στο σπήλαιο σκανάρουν σε διάφορα σημεία και τους εμφανίζεται η Περσεφόνη να εξιστορεί το μύθο της αρπαγής. Είναι η εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα μέσω ειδικών γυαλιών VR να δουν το σπήλαιο εικονικά και να ξεναγηθούν από το ρομπότ Περσεφόνη. Είναι η εφαρμογή της ρομποτικής εκπαίδευσης, η οποία είναι μοναδική, η οποία έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, όπου μπορούν οι μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου μετά την επίσκεψή τους να περιηγηθούν στο χώρο όπου μπορούν να κατασκευάσουν με διάφορα τουβλάκια ένα αντίγραφο του ρομπότ Περσεφόνη, και στα άμεσα σχέδιά μας είναι η δημιουργία ενός μουσείου εικονικής πραγματικότητας στον οικισμό της Αλιστράτης, έτσι ώστε οι επισκέπτες μετά την επίσκεψή τους από το σπήλαιο να οδηγούνται στον οικισμό. Το σπήλαιο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Οι ξεναγήσεις γίνονται κάθε μισή ώρα και το εισιτήριο είναι 8 ευρώ για τους ενήλικες, 3 ευρώ για τα παιδιά και 4 ευρώ για τα παιδιά γυμνασίου, λυκείου και ανέργους. Το σπήλαιο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο, 365 μέρες.
γίνονται ξεναγήσεις ανά μισή ώρα, δηλαδή ο επισκέπτης που έρχεται το πολύ να περιμένει μισή ώρα. Η διάρκεια της ξενάγησης είναι μία ώρα, όπου μπορεί ο επισκέπτης στα πρώτα 150 μέτρα να ξεναγηθεί από το ρομπότ Περσεφόνη και τα υπόλοιπα μέτρα από τον άνθρωπο ξεναγό. Εμείς δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τους ανθρώπους από το ρομπότ, απλά το ρομπότ Περσεφόνη λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την ξενάγηση. Το κόστος της ξενάγησης πόσο είναι? Το κόστος ξενάγησης για τους ενήλικες είναι 8 ευρώ, για τα παιδιά δημοτικού είναι 3 ευρώ και για τα παιδιά γυμνασίου, λυκείου, άνεργοι φοιτητές είναι 4 ευρώ. Λειτουργεί και πάλι το τρενάκι στο Φαράγγι Αγκίτη. Έπειτα από 7 χρόνια απουσίας επέστρεψε και πάλι για να κάνει το ίδιο δρομολόγιο με τη βοήθεια του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί στο χώρο του σπηλαίου σε συνδυασμό με το ρομπότ ξεναγό στην Περσεφόνη, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ξεναγήσει σε 33 διαφορετικές γλώσσες και στα αρχαία ελληνικά. Επιπλέον, ως Δημοτική Αρχή και ως Διοικητικό Συμβούλιο του Σπηλαίου, αξιοποιήσαμε το φαράγγι του Αγκίτη με την επαναλειτουργία του τρένου μετά από 7 χρόνια. Σε αυτό μας βοήθησε ο Υπουργός Υποδομών, κ. Κώστας Καραμαλής. Τέλος, η Πρόεδρος τόνισε ότι οι επισκέπτες είναι από όλη την Ελλάδα. Έχουμε κόσμο από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από το εξωτερικό. Έχει ζήτηση το ρομπότ ξεναγός και το τρενάκι που λειτουργεί τις τελευταίες εβδομάδες. Η ζήτησή του έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Με αφετηρία το σπηλαίο Λιστράτης, το τρενάκι για μία ώρα διανύει 1,5 χιλιόμετρο και περνά μέσα από προϊστορικές βραχογραφίες, οι οποίες απεικονίζουν σκηνές ανθρώπινης δραστηριότητας αλλά και διάφορα ζώα μιας μακρινής εποχής πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Το τρένο τερματίζει και πάλι στο σπηλαίο της Λιστράτης, περνώντας μέσα από μια μαγευτική φυσική ομορφιά διαδρομή στο φαράγγι του Αγκίτη, που είναι παραπόταμος του ποταμού Στριμώνα, έχει μήκος 8 χιλιόμετρα και βάθος 80 με 100 μέτρα. Η διαδρομή με το τουριστικό τρένο, την οποία την έχουμε ενεργοποιήσει εδώ και περίπου 2 εβδομάδες και έχει μεγάλη επίχυση, πάρα πολλά σχολεία τόσο από τις Σέρες όσο και από την ευρύτερη περιοχή, από Θεσσαλονίκη, από Δράμα, από Καβάλα, από Κομοτηνή, έχουν έρθει ειδικά για να δουν το τουριστικό τρενάκι, το οποίο κάνει μια διαδρομή 1.500 μέτρων, η οποία ξεκινά από την είσοδο του Σπηλαίου και καταλήγει στις προϊστορικές βραχογραφίες, δηλαδή είναι μια διαδρομή περίπου μίας ώρας και μπορούν να θαυμάσουν εκτός από το Φαράγγι, το οποίο έχει μήκος 8,5 χιλιόμετρα και βάθος από 80 έως 120 μέτρα, και τη Χλωρίδα και την Πανίδα του Φαραγγιού. Μπορούν να δουν αρπακτικά πουλιά όπως είναι η Αετή, τα Γεράκια, θηλαστικά όπως είναι η Λαγή, οι Αλεπούδες, αλλά και πάρα πολλά είδη βοτάνων, είδη τσαγιού που είναι πάρα πολύ σπάνιο, διότι το μικροκλίμα εδώ της περιοχής αναπτύσσει αυτά τα είδη του τσαγιού, και θεωρούμε ότι είναι μια ευχάριστη διαδρομή για τους λιλιπούτιους και όχι μόνο επισκέπτες. Τη μοναδική αυτή εμπειρία της ξενάγησης στο Σπήλαιο αλλά και τη διαδρομή στο φαράγγι του Αγκίτη έζησαν σχολεία αλλά και μια παρά γυναικών, οι οποίες επέλεξαν να ξεφύγουν από την πόλη. Καταρχάς, είναι η προγραμματισμένη ημερήσια εκδρομή που κάνουμε στο τέλος της χρονιάς. Μετά από 2 χρόνια πετύχαμε τελικά να κάνουμε αυτό. Ήταν μεγάλη χαρά για τα παιδιά. Ήταν, σκεφτείτε, τα παιδιά μέχρι την τρίτη δημοτικού δεν έχουν ξαναταξιδέψει. Και επίσης είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τη γειτονιά μας, το σπήλαιο της Αλιστράτης, το οποίο είχαν και αρκετά χρόνια να το επισκεφτούν. Δηλαδή τα παιδιά του σχολείου, η έκτη τάξη δεν έχει έρθει όταν ήταν πολύ μικρά. Ήταν φοβερή εμπειρία. Η διαδρομή του τρενάκι επίσης ήταν πάρα πολύ καλή, πρωτόγνωρη για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ένας μοναδικός τουριστικός προορισμός. Και θα προωθήσουμε και το βιντεάκι σας αυτό και στους εταίρους μας σε ένα πρόγραμμα Εράσμους που συμμετέχουμε. Σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες.
η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Εδώ κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το Επιλογές. Να σας ευχαριστήσουμε που μας παρακολουθήσατε. Όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ και καλή εβδομάδα.